Απόψε είναι μια πολύ σημαντική βραδιά. Έρχεται η στιγμή στη ζωή ενός άντρα να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Είμαι μεγάλος πια. Δηλαδή, όχι πολύ μεγάλος, αλλά η μάνα μου. Δηλαδή, όπως λέει και η μάνα μου, πρέπει να κοιτάξω το μέλλον μου. Πρόβαρα τα λόγια μου επανειλημμένα για αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθώ να τα εκφράσω, αλλά όλο κάτι συμβαίνει. Με συγχωρείς. Έλα. Δεν θα στο ξαναπώ. Να τους πεις αν δεν αγοράσουν, εγώ δεν ενδιαφέρομαι. Δεν ενδιαφέρομαι εγώ για αυτά. Εγώ είμαι σωστός επαγγελματίας, εντάξει. Αν τους αρέσει. Λοιπόν, τέλος. Στο κλείνω. Είμαι σε ένα σημαντικό δείπνο. Γεια. Όπως σου έλεγα, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική βραδιά. Είμαστε μαζί 1,5 μήνα. Κι όμως μου φαίνεται, με πιάνουν και οι ντροπές μου τώρα εμένα, πως είμαστε 1,5 χρόνο. Πάντως νομίζω πως εδώ που ήρθαμε είναι η κατάλληλη ατμόσφαιρα για να σου ζητήσω κάτι, κάτι μέσα από την καρδιά μου. Πιστεύω πως εγώ μπορώ να γεράσω μαζί σου. Κάτι τέτοιοι τύποι βγάζουν κακό όνομα στους άντρες. Ερωτευτικός και gentleman. Θες να με εντυπωσιάσεις από το πρώτο ραντεβού? Έτσι δεν πρέπει. Έτσι πρέπει το κάνεις γιατί το νιώθεις. Κάτι τυπικό δεν είναι πάντως. Λοιπόν, σ' αρέσει εδώ? Α, είναι όμορφα εδώ. Αν και συνήθως επιμένω να διαλέγω εγώ το μέρος και ειδικά σε πρώτο ραντεβού. Α, με μένα δεν επέμενες καθόλου. Καλό είναι αυτό ή κακό? Επειδή είδα ότι είσαι ο δυναμικός τύπος γυναίκας που παίρνεις πρωτοβουλίες, καλό. Και από πότε κατάλαβες τι τύπος είμαι? Από την πρώτη στιγμή που σε πλησίασα. Που μου την έπεσες. Έστω. Ομολογώ ότι αν και δεν ήταν τίποτα πρωτότυπο, με κέρδισες εύκολα. Συγγνώμη, να σε ενοχλήσω λίγο. Σε ξέρω από κάπου. Όχι. Ακόμα. Κι όμως, δεν το είπα ψεύτικα. Όντως, νομίζω ότι κάπου σε ξέρω. Κάπου σε έχω ξαναδεί. Γεια σας. Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε? Γεια σας. Δεν το πιστεύω. Ο Τάσος Λεκάς. Αχ, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Είμαι μεγάλη θαυμαστριά σας. Έχω δει όλες τις ταινίες σας. Ευχαριστώ. Στην τελευταία σας που κάνετε έναν ανάπηρο. Πόσο συγκινήθηκα. Θα μου δώσετε ένα αυτόγραφο? Με λένε Μέρι και... Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, μετά. Ναι, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Δεν πειράζει, Μέρι. Τι θα πάρεις? Εγώ θα πάρω αυτό το φιλέτο που κάνετε με την πικάντικη σάλτσα. Το φιλέτο Σιτσουάν, μάλιστα. Εσείς? Ό,τι πήρε η Δεσποινής. Αλλά φέρε και νούντλς, ρύζι τηγανιτό. Τι θα πιείτε? Κρασί, ε. Εγώ θα πάρω μία πορτοκαλάδα. Τι? Εγώ το κρασί, ένα ροζέ, ροδιός. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Θα έρθω σε λίγο με το ποτά σας. Και συγγνώμη για πριν, αλλά δεν συμβαίνει κάθε μέρα, ξέρετε. Ξέρω, Μέρι, ξέρω. Σε ευχαριστώ. Γεια σου.
Ωστε διάσημος ηθοποιός, ε. Τέτοιες στιγμές εύχομαι να βλέπα πιο πολύ τηλεόραση. Δεν πειράζει. Καλό είναι να βγω με μια κοπέλα που δεν με κυνηγάει μόνο για τη φήμη μου. Δεν νομίζω να υπάρχει κοπέλα που να σε κυνηγάει μόνο γι' αυτό. Όμως υπάρχουν. Υπάρχουν κοπέλες που κυνηγούν πλούσιους και διάσημους μόνο και μόνο για να τους τα πάρουν στο τέλος. Σίγα. Α, μην το λες. Ένας πολύ καλός μου φίλος την πάτησε. Γι' αυτό το λέω. Κρίμα. Δεν πειράζει. Για πες μου. Για σένα, Κωνσταντίνα. Με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι... Κωνσταντίνα. Δίνα. Δίνα. Να σε φωνάζω Δίνα. Δεν μ' αρέσει. Οκ. Okay. Για πες μου λοιπόν. Εγώ είμαι νηπιαγωγός. Νηπιαγωγός. Σ' αρέσουν τα παιδιά? Πάρα πολύ. Εσένα? Ναι, πολύ. Η ψυχή ενός παιδιού, ένας κόσμος ολόκληρος. Γοητευτικός, gentleman. Και ευαίσθητος. Έτσι είμαστε εμείς, οι θεατροί. Είναι... Τι? Είναι εύκολο να υποδηθείς έναν άλλο χαρακτήρα. Άμα τον κατανοήσεις. Είναι κάτι φανταστικό πάντως, ξέρεις. Θα υποκρίνεις ότι είσαι κάποιος άλλος που κλαίει, που γελάει, που ερωτεύεται. Και να το νιώθεις πραγματικά. Και τώρα εδώ... Υποκρίνεσαι ή είσαι ο εαυτός σου? Όλοι μας υποκρινόμαστε, λίγο ή πολύ. Ειδικά σε ένα πρώτο ραντεβού. Ίσως γιατί φοβόμαστε. Ίσως γιατί θέλουμε να εντυπωσιάσουμε. Τα πρώτα λεπτά που ο καθένας κάνει πως είναι άνετος, μέχρι να φύγουν οι αμήχανες στιγμές και να χαλαρώσουν και οι δύο πραγματικά. Εγώ πάντως νιώθω χαλαρός τώρα. Στα αλήθεια ή το υποδίες? Κι όμως, κάπου σε ξέρω, κάπου σε έχω ξαναδεί. Μπα, θα το θυμόμουν. Στην υγειά σας. Ίσως η μοίρα να θέλει να μου παίξει παιχνίδια. Μάλλον πρέπει να παίξεις εσύ με αυτή. Παράξενο κύκλωμα, ανεργία, πρέπει να περάσει από όλα τα κρεβάτια και όλα αυτά. Αλλά εγώ πιστεύω πως αν δεν αγαπάς αυτό που θέλεις να κάνεις στη ζωή... Και τώρα που είσαι διάσημος, πώς αισθάνεσαι, που σε αναγνωρίζουν όλοι στον δρόμο, που τρέχουν τα κοριτσάκια για να σου πάρουν αυτόγραφα? Μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, δεν μου αρέσει να απαντάω αυτά. Ας σου πω, στην αρχή μ' άρεσε λίγο. Μετά με ενοχλούσε λίγο, τώρα το έχω συνηθίσει. Πάντως, Ντινάκη, πρέπει να σου πω ότι είσαι ξεχωριστός άνθρωπος. Είσαι κάτι παραπάνω από απλά όμορφη. Ευχαριστώ. Τώρα αυτό το λες γιατί το πιστεύεις ή γιατί θες να με ρίξεις το κρεβάτι? Εσύ τι λες? Δεν ξέρω. Τα δύο. Ειλικρινής. Γοητευμένος. Το φιλετάκι πάντως πολύ ωραίο. Σ' αρέσει. Δοκίμασε το και με λίγο πιπέρι. Δεν μπορώ να το πιπέρι με τίποτα. Ω, συγγνώμη, δεν το ξέρα. Πού να το ξέρω. Το δαχτυλίδι σου μου θυμίζει κάτι. Παλιά ερωτική ιστορία. Ο φίλος μου, όπως σου έλεγα, της είχε κάνει δώρο ένα τέτοιο. Σε αυτή που τον εκμεταλλεύτηκε. Κρίμα. Θέλεις να φωνάξω τη σερβιτόρα για να φέρει λίγο κρασάκι? Ναι, άμα τη δεις κάτι νόημα. Μου τις πάει ρε παιδάκι πως κάποιες γυναίκες χρησιμοποιούν την ομορφιά τους στην εξωτερική τους εμφάνιση μόνο και μόνο για να τα πάρουν. Για τα λεφτά. Και δεν σκέφτονται αν ο άλλος έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Ο φίλος μου που σου λέω χώρισε τη γυναίκα του. Δεν βλέπει τα παιδιά του, καταστράφηκε οικονομικά. Ένα ολόιδιο της είχε κάνει δώρο.
Είχε ζητήσει μέχρι και να χαράξουν τα αρχικά της επάνω. Με σύμπτωση. Το ίδιο ακριβώς. Ένα τόσο μικρό αντικείμενο που η υλική του αξία δεν συγκρίνεται με τη συναισθηματική. Και αυτή το... Τι έγινε, πήρες τηλέφωνο? Εννοείται. Κανονίσατε ραντεβού? Όχι κάτι συγκεκριμένο, αλλά ναι. Και σε πόσο καιρό λες να τον έχεις στο χέρι? Όχι πάνω από 2 εβδομάδες. Άντε αδελφούλα, και στάρ της οθόνης αυτή τη φορά. Λαχείο. Καλλιοπή, ασχολήσου εσύ με τον επιχειρηματία και άσε με εμένα, εντάξει? Α, κοίτατε μικρούλα, μας ήρθε από τη Γαλλία και μας το παίζει και αριστοκράτησα. Πήρες από τη μαμά. Εντάξει, άντε γεια τώρα. Εσύ είσαι. Συγγνώμη. Τώρα θυμήθηκα που σε έχω ξαναδεί. Μου είχε δείξει φωτογραφία σου. Πού ήσασταν μαζί στο Παρίσι? Τάσο, τι λες? Δεν το πιστεύω. Εσύ κατέστρεψες το Θανάση. Δεν το πιστεύω. Πήγες να παίξεις και με μένα. Είσαι πολύ ταλαντούχα, Δεσποινή. Δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ανέστη, δεν το σκέφτηκες καθόλου μόνο για τα λεφτά του? Ε? Πού νομίζω ότι πας, ε? Καλά δεν τρέπεσαι να μου ζητάς τέτοια πράγματα? Για ποια με πέρασες? Κάτι τέτοιοι τύποι είναι που βγάζουν κακό όνομα στους άντρες. Ναι. Έλεγες για μία σημαντική απόφαση. Ναι. Δεν πάει άλλο. Καλλιόπη, θέλεις να γίνεις γυναίκα μου? Θα σε αγαπάω και θα σε προσέχω. Και ό,τι ζητήσεις, θα το έχεις. Θέλω. Φυσικά και θέλω.